Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Εγκαινιάζοντας τη νέα τηλεοπτική περίοδο στο σταθμό μας, φιλοξενούμε σήμερα τον Μιχάλη Χατζημιτσή, εκλεκτό συνεργάτη. Καλώς όρισε, Μιχάλη. Συγχαρητήρια και για την ανάδειξη σου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δήμου Πάφου. Ή πώς αλλιώς ονομάζεται, θα μας τα πεις αυτά, τον τρόπο της νέας λειτουργίας. Και να αναμένετε, έχουμε πολλές νέες συνεργασίες, παραγωγές που θα λάβουν χώρα και θα έχουν ένα συστηματικό κύκλο την προσεχή περίοδο. Το θέμα της εκπομπής μας σήμερα, βασικά είναι πολλά τα θέματα, αλλά έχουν κοινόν παρονομαστή. Ο κοινός παρονομαστής είναι η διαφθορά. Σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής μας ζωής υπάρχουν τα κυκλώματα, οι μεθοδεύσεις, οι κλεψιές. Όλα οδηγούν σε κλοπή. Κλοπή χρήματος κατά κύριο λόγο και σε δεύτερον κλοπή και σφετερισμός της δημόσιας εικόνας. Κύριε Χατζημιτσή, επειδή ξέρω ότι είστε εμπορευόμενος, παλιός επιχειρηματίας στην αγορά, διανέμετε προϊόντα σε όλη την Κύπρο και οι πράξεις σας καθημερινά, οι εμπορικές, είναι πάρα πολλές, θέλω να μιλήσουμε για τις τράπεζες. Πρώτα απ' όλα, Βαγγέλη, να ευχαριστήσω και εγώ για την παρουσία μου εδώ. Και πρωτού απαντήσω στο ερώτημα, θα ήθελα ως πρόεδρος της κίνησης Σωτηρίας, θα ήταν παρέλειψή μου να μην δώσω τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του Νίκου του Γρηγορίου, ενός έμπιστου φίλου και ατόμου το οποίο ήταν μαζί μας από την ίδρυση της κίνησης Σωτηρίας της Πάφου. Μόνο δύο γεωλόγια. Ο Νίκος ήταν ένας αγωνιστής, ένας άνθρωπος λαϊκός, ένας άνθρωπος ανιδιοτελής, αξιόπιστος, ένας άνθρωπος ο οποίος έφυγε δυστυχώς στα 49 του και έχει αφήσει δυσαναπλήρωτον το κενό στην οικογένειά του και σε εμάς την κίνηση. Ας είναι ελαφρύν το χώμα που τον σκέπασε και ευελπιστώ ότι τα μέλη της κίνησής μας αλλά και ο κόσμος της Πάφου που μας ακούει θα σταθεί αρρωγώσει στην οικογένειά του, διότι στα δύσκολα φαίνονται οι φίλοι. Κύριε Χατζημιτσή, να συμφωνήσω και να υπερθεματίσω για τον φίλο μας τον Νίκο. Ήταν ένας άνθρωπος καθαρός, αγνός, αγωνιστής, δουλευτής και σίγουρα θα μας λείψει πάρα πολύ. Λοιπόν, οι τράπεζες ανακοίνωσαν προχθές, μπορείτε να μας πείτε τον αριθμό, τα κέρδη τους. Βεβαίως. Το πρώτο εξάμηνο, αγαπητέ Ευαγγέλη, οι τράπεζες μετά τη φορολογία έχουν σημειώσει καθαρά κέρδη 602 εκατομμύρια. Για πόσους μήνες? Για 6 μήνες. Δηλαδή 100 εκατομμύρια κάθε μήνα. Δηλαδή 1,2 δις τον χρόνο. Αν λάβεις και τους φόρους υπόψη, εννοείς. Όχι, επί δύο. Εάν λάβετε υπόψη ότι το κούρεμα που έγινε το 2013, το οποίο πρωτοτυπήσαμε, δηλαδή μπήκαμε στους λογαριασμούς του και επήραμε τους σκόπους του απλού λαού, ο οποίος όμως φταίει, δεν αντέδρασε, καταλαβαίνετε ότι το παιχνίδι με τις τράπεζες είναι καλωστημένο από πάνω ως κάτω. Οι τράπεζες, Βαγγέλη, στην Κύπρο έχουν ξεφύγει παντελώς. Πριν να πάμε εκεί, κύριε Χατζημιτσή, σε ποιους ανοίγουν οι τράπεζες σήμερα? Διότι πριν το κούρεμα ανοίγαν στους Κύπριους. Σήμερα γνωρίζετε? Αν δείτε το μετοχικό κεφάλαιο των δύο μεγάλων τραπεζών, οι μεγαλομέτοχοι είναι εκτός Κύπρου. Δηλαδή τι καταφέραμε, διαλύσαμε τον συνεργατισμό, τον οποίο ίδρυσαν οι γονείς μας με αίμα και καταφέραμε με τις κινήσεις των εκάστοτε κυβερνώντων, διότι όλοι φταίνουν από την δεξιά μέχρι και την αριστερά και έχουν καταφέρει όλων των μετοχικών οι μεγαλομέτοχοι να είναι ξένοι και να είναι ξένος συμφέρον. Δηλαδή οι τράπεζες μας ανήκουν σε Ρώσους, Αμερικάνους και κάποιους Ελλαδίτες, αναφέρομαι στην Alpha Bank. Είναι γνωστό. Δηλαδή δεν υπάρχουν Κύπροι σε αυτό το παιχνίδι. Οπότε, τούτα τα 110 εκατομμύρια κάθε μήνα πας στις τσέπες ανθρώπων έξω από την Κύπρο.
Δηλαδή απομιζάται ο κυπριακός λαός. Και υπάρχουν και οι εταιρείες εξαγοράς δανείων, τα γνωστά μάλιστα. funds, μάλιστα. τα οποία και εκείνα είναι πίσω από αυτά τα funds κρύβονται άλλα συμφέροντα, τα οποία αρκετά εκατομμύρια από το ξεπούλημα των περιουσιών ενδεχομένως να πηγαίνουν και στην Τουρκία. Μα τώρα δεν είναι θέμα να πηγαίνουν στην Τουρκία. Εμείς γνωρίζουμε τώρα με στοιχεία, διότι εσείς λέτε ενδεχομένως, εμείς γνωρίζουμε με στοιχεία ότι τα λεφτά των εκπίσεων που δεν έχουν σταματήσει, δηλαδή δεν είπε το κράτος, η πολιτεία μας, αφού σας, με ένα μηχανισμό τον οποίο θα συζητήσουμε τώρα, με κάποιο μηχανισμό πήραμε στα ύψη των χρεωστικών επιτόκιων και των δανειστικών, το αφήσαμε στο μηδέν ή το ανάποδο. Να τα βρούμε τις λέξεις. Εφόσον λοιπόν ήδραμε το μηχανισμό και παίρνουν 110 εκατομμύρια κάθε μήνα, δεν σταμάτησε κάτι από τα δεινά του κυπριακού λαού, δηλαδή να ελαφρυνθούν οι εκποιήσεις, να γίνεται μεγαλύτερο κούρεμα του δανείου όταν κάποιο το εξοφλά, να μπορεί ο ιδιοκτήτης να αγοράζει την ίδια του την περιουσία, έστω και στο 1/4 της αξίας. Συνεχίζουν οι εκποιήσεις κανονικότατα. Και τα λεφτά αυτά χάνονται σε μέσω Βελγίου και Ιρλανδίας σε άγνωστους προορισμούς καταλήγους στα Παρθένες νήσους. Αυτό μας είπε ο Ανδρέας Αναστασίου που τα ερευνούν. Ισχύουν τούτα τα πράγματα? Βαγγέλη, σίγουρα ισχύουν και το χειρότερο είναι ότι με ρωτήσατε σαν έμπορον τι γίνεται. Το παζάρι κατά το μήνα Σεπτέμβριο έχει μπει στο ψυγείο. Δεν κινείται τίποτε. Γιατί δεν κινείται τίποτε? Τα σχολικά των μωρών, οι αυξήσεις στα καύσιμα, στον ηλεκτρισμό είμαστε η μόνη χώρα που πληρώνουμε 1 εκατομμύριο, αν είναι δυνατόν, ρήπους καθημερινώς, γιατί οι εκάστοτε κυβερνώντες δεν ήθελαν να αγγίξουν αυτόν το κεφάλαιο και τώρα που τους εξεσκέπασε ο Γενικός Ελεκτής με το Βασιλικό, χίλια κακά έπονται. Έχουμε το γεγονός ότι οι τράπεζες κρατούν τα επιτόκια τρομερά ψηλά. Έχουμε δει σε διάστημα 45 ημερών η Ευρωπαϊκή Τράπεζα να μειώνει τα επιτόκια, ενώ στην Κύπρο δεν έχει γίνει καμία μείωση ακόμα. Η μόνη που εξήγηλε ότι θα το κάνει είναι η Τράπεζα Κύπρου κατά 0.6. Οι υπόλοιπες τράπεζες αγρών αγόρασε και όλα αυτά στο βωμό των κερδών των τραπεζών. Το χειρότερο είναι ότι στην Πάφο έχουν εκτροχιαστεί εντελώς τα δεδομένα. Η Τράπεζα Κύπρου έχει αφήσει μόνο 2 καταστήματα στη δημαρχούμενη περιοχή, άρα ο κόσμος δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί. Εάν θέλετε να πάτε να εξυπηρεθείτε μέσα σε κατάστημα, καλύτερα να κλείσετε ραντεβού με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα σας ζει πιο γρήγορα παρά εξυπηρεθείτε σε παράκτηση της Τράπεζας Κύπρου. Με την Ελληνική την Τράπεζα και η Ελληνική Τράπεζα πάλι έχει αφήσει 2 παρακτήματα, ενώ την περίοδο των τρελών αγελάδων ήταν κάθε γειτονιά και τραπεζικό. Καημός. Έχουμε φτάσει στο άλλον άκρο και απαιτούμε, δεν απαιτούμε. Η τρίτη ηλικία δεν μπορεί με κανέναν απολύτως τρόπο να εξυπηρετηθεί ηλεκτρονικά. Η μητέρα μου είναι 78 χρονών και τη σύνταξη να τη βάλει απευθείας στον λογαριασμό της. Υπάρχουν ανάγκες οι οποίες έχουν μάθει με συγκεκριμένο τρόπο. Το δε χειρότερο είναι έναν άτομο που είναι 78 ή 80 χρονών και να μπει στην τραπεζά, εάν κάνει μια κατάθεση, μια επιταγή, επειδή δεν γνωρίζει τον χρεώνουν ανάλογα με το τραπεζικό ίδρυμα, κάνει κατάθεση 2 έως 5 ευρώ. Εάν τραβήσει λεφτά, άλλα κόλπα. Έχουν μηχανευτεί σε λογαριασμούς τρεχούμενους των επιχειρήσεων. Έχουν βάλει τώρα κάθε μήνα συγκεκριμένη τράπεζα ανάλογα με το όριο από 4 μέχρι και 50 ευρώ maintenance fees. Το έχει ονομάσει. Για μένα είναι mafia fees. Δεν είναι maintenance fees. Τι σημαίνει maintenance? Και ψηλά επιτόκια. Και ψηλά επιτόκια. Τα ψηλότερα στην Ευρωζώνη. Και maintenance fees. Και χρεώσεις. Χρεώνουν και τις πράξεις. Τώρα συγκεκριμένα οι τράπεζες, εάν πάει να κάνει κατάθεση από το ATM, σου χρεώνει και την κατάθεση της επιταγής, γιατί την κάνει απ' έξω. Σου κρατάει τα λεφτά, την καθαρίζει από την άλλη τράπεζα, είτε αυθημερώ, είτε 2 ή 3 ημέρες, και σου κρατάει τα λεφτά και το χειρότερο είναι ότι σε χρεώνει και 2 ευρώ. Σου χρεώνει και maintenance fees, σου χρεώνει και τα μεγαλύτερα ψηλά επιτόκια. Δεν έχεις παράρτημα να εξυπηρετηθείς
μιλώ σε τοπικό επίπεδο, χρειάζεσαι να πάρεις άδεια από τη δουλειά. Και οι κυβερνώντες, τόσο και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, όσο και ο κεντρικός τραπεζίτης, αλλά δυστυχώς οι 56 βουλευτές μας, βολευτές, πώς να το ονομάσω, δεν αντιδρούν καθόλου. Προχθές, με το θέμα του Γενικού Ελεκτή, αντίδρασε ο Ζαχαρίας ο Κουλίας ότι θα διορίσει Γενικό Ελεκτή και ταρακουνήθηκε το σύστημα. Μα, δεν έπρεπε να το πει. Αν ήταν να το κάνει, δεν έπρεπε να το πει. Συμφωνώ όμως. Για τις τράπεζες, αγαπητέ Βαγγέλη, τίποτα. Δεν κάνει κανένας βουλευτής τίποτα. Ανταλλάσσουν επιστολές ο ένας μετά τον άλλον και επί της ουσίας ούτε αυτές οι χρεώσεις φεύγουν. Και το χειρότερο, πάεις τώρα να κάνεις, είσαι καινούριος επιχειρηματίας και θέλεις να κάνεις δάνειο. Δεν τα παιδιά μας θέλουν να κάνουν μάλιστα, μια εταιρεία. Μάλιστα. Εκτός που θα σου υποθηκεύσουν και την εγγονίσσα σου που θα γεννηθεί, σου βάζουν τώρα, θέλουν και εγγύητες και υποθήκη και σου βάζουν και ομόλογο. Ομόλογο τι σημαίνει? Πολλοί το υπογράφουν και καλό τον κόσμο το ομόλογο να μην το υπογράφουν. Το ομόλογο τι σημαίνει έτσι απλά? Επειδή έχεις την ανάγκη να πάρεις τα λεφτά, υπόγραψε από εδώ, από εκεί, από την άλλη, δεν βλέπεις. Το ομόλογο τι σημαίνει? Ότι ανά πάσα στιγμή η τράπεζα μπορεί να μπει στην επιχείρησή σου και να κάνει εκείνη τη διαχείριση. Εάν θέλει να κάνει αλλαγή. Αυτό σημαίνει το μόνο. Ναι. Εάν θέλεις να κάνει μια αλλαγή καταστατικού σε μια εταιρεία και έχει βάλει ομόλογο, θα πρέπει να πάρει συγκατάθεση από την ίδια την τράπεζα. Ο κόσμο υπογράφει στα τυφλά στην ανάγκη του να πάρει δάνειο. Θέλει μεγάλη προσοχή. Το άλλο πράγμα, εγώ που θα συνιστούσα στον κόσμο πλέον, πρέπει να συναλλάσσετε με cash. Όχι για λόγους για να ξεγελά το κράτος, για να μην τα παίρνουν οι τράπεζες. Διότι με το cash, αγαπητέ Ευαγγέλη, φεύγουν όταν την ημέρα, για παράδειγμα, γίνουν, λέω για παράδειγμα, 2 εκατομμύρια εξαργυρώνονται επιταγές, δεν τη βάζουν στον λογαριασμό, τις κρατούν ανάλογα 1, 2, 3 μέρες, τα ποσά είναι μεγάλα και αυτό είναι ένα τρίκ το οποίο κάνουν εσχροκέρδια. Τα αφήσει είναι έναν άλλον τρίκ εσχροκέρδειας. Είναι πολλά και αυτά που τα λέω είναι πολύ απλά, αλλά απορώ οι βουλευτές μας γιατί δεν αγγίζουν αυτόν το θέμα. Μήπως και αυτή είναι μέρος του συστήματος? Είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να απαντήσουν και πρέπει άμεσα να απαυλύνουν αυτόν το πρόβλημα από τον λαό, διότι πρέπει να αποκτήσουμε πρέπει να αποκτήσει ο κόσμος υγιή κατάσταση. Πρέπει να μπορεί να ανοίγει επιχειρήσεις, να μπορεί να αγοράζει ένα σπίτι και να μπορεί να συναλλάσσεται εύκολα. Κυρίες και κύριοι, απευθύνομαι στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ως γνωστόν, τον υποστηρίξαμε την επαφή με έναν πρωτόγνωρο ποσοστό και εγώ προσωπικά. Απευθύνομαι και του λέω τα πράγματα έτσι πολύ εκλεγευμένα. Με το να ανεβάσουμε, που ήταν εντολή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας το επιτόκιο όταν κάποιος δανείζεται, το ανεβάσαμε από το 1 στο 7. Τα λέω έτσι χοντρά, μην πείτε σε λεπτομέρειες αν είμαι ανακριβής. Δεν αγγίξαμε όμως το καταθετικό, ο κυπριακός λαός όταν έχει καταθέσεις να ανεβεί και αυτουνού ο τόκος. Και ως εκ τούτου 110 εκατομμύρια, κύριε Χριστοδουλίδη, φεύγουν κάθε μήνα στους ιδιοκτήτες των τραπέζων που είναι όλοι ξένοι. Φεύγουν από την Κύπρο αυτά τα λεφτά. Και φτωχαίνει κάθε μήνα ο κυπριακός λαός που εστήριξε και εκράτησε ζωντανές τις τράπεζες. Φεύγουν λοιπόν από τον πλούτο του κυπριακού λαού αυτά τα 110 εκατομμύρια κάθε μήνα. Που θα έπρεπε, εάν ανέβαινε και το πιστωτικό επιτόκιο, τούτα τα λεφτά να χρησιμοποιηθούν. Όλο εκείνο το κούρεμα, θυμάστε ο κόσμος που του λένε ότι μόλις πάνε καλά οι τράπεζες, να σας δώσουμε τα λεφτά που χάσατε. Το θυμάσαι, Μιχάλη, αυτό? Αγαπητέ Ευαγγέλη, το θυμάμαι και αυτό με προβληματίζει στην Κύπρο είναι τα πετρελαιοειδή και τα επιτόκια. Μόλις υπάρξει αύξηση, απογειώνονται σε 24 ώρες και για μείωση είναι αγρονιγόρα. Μιλήσατε τον Παναγί. Ναι, μιλούμε, αυτό είναι συντεταγμένο κράτος. Είναι η διαφθορά, είναι ο ορισμός της διαφθοράς. Ακριβώς. Στο θέμα των καυσίμων. Ξέρετε ότι κάνουν μεγαλύτερα κέρδη οι εταιρείες πετρελαιοειδών όταν υπάρχει κάθοδος, όχι άνοδος.
Είναι θέμα μαθηματικό. Θέμα μαθηματικό. Ναι. Μπορεί να κερδίζουν, να εσχοκερδίζουν και στις δύο περιπτώσεις. Αλλά από την τσέπη του καταναλωτή, σημασία έχει ότι με το που θα ανεβούν αμέσως μπαίνουν στο φούλε, στο και αν είχε στόκ το πρατήριο, οι εταιρείες, με το που θα κατέβουν, μην είδατε ο Παναγίου, ξέρει, τα αγοράσουμε ένα κρύβα και να περιμένετε να τα ξοδέψουμε με το καύσιμο. Και δεν υπάρχει ένα μηχανισμό. Να σκεφτεί τον κόσμο, εγκρίμα. Εγκρίμα. Και όσοι στέλνει στα κατεχόμενα να βάλουν δωρεάν φτηνή μπεζίνα κτλ. Κύριε Χακιμητσή, τώρα, μια και είστε και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δήμου Πάφου, όπου οφείλω να πω ότι την τελευταία δεκαετία, με αφορμή την προετοιμασία για να γίνει η Πάφος πολιτιστική πρωτεύουσα, το που έγινε και το ακολούθως να νοικοκυρευτεί αυτή όλη η υποδομή και το σύστημα, έκαμετε πολλά έργα. Εντάξει. Δεν το συζητώ, πολλάκις εκατάκρινα τους προϋπολογισμούς, το κόστος των έργων, ότι ήταν υπέρμετρο κτλ. Αλλά δεν αναφέρομαι σε αυτό. Αναφέρομαι ότι ξεκινούσατε και τελειώνατε έργα. Εντάξει. Εδώ το κράτος, όλα μα όλα τα μεγάλα έργα, οι συμβάσεις που υπογράφησαν επί του προηγούμενου Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη, όλες έχουν εκφυλιστεί. Το βασιλικό, ο δρόμος της πόλης, από υγροποίηση του αερίου, το βοηθάτε με λίγο με τα έργα, το έχω και εδώ σημειωμένα. Μαγγέλη, δεν θέλεις περισσότερα. Η μαρίνα της, Πάφου. Της Λαρνακάς, η μαρίνα της Πάφου. Ο δρόμος που δεν έχει γίνει αεροδρομίου, Coral Bay. Που έχει 25 χρόνια που γίνεται κλπ. Σχεδιάζεται. Δηλαδή, δεν μπορούν να ξεκινήσουν έναν έργο και να το τελειώσουν. Και αναφέρομαι, δεν μπαίνω στο θέμα του κόστους. Δεν μπορεί να ξεκινήσει να τελειώσει έναν έργο. Είπα, θα γίνει ο δρόμος της πόλης, διότι αυτή η περιοχή υποφέρει, κύριε Χακιμητσή, με την έννοια ότι ξεκινάμε στην πόλη και σπάζουν τα νεύρα σου, μπορεί να προσπεράσεις, είναι επικίνδυνος κτλ. Ξεκινήσαν έναν έργο. Φαίνεται ότι η έγνοια είναι να μπουν υπογραφές χωρίς να προσέξουν και να προβλέψουν τα ενδεχόμενα και τους όρους και ακολούθως γίνεται, ας πούμε, ο δρόμος της πόλης, δεν υπάρχει ένας να κρατάει ένα φτιάρι. Δηλαδή αυτό το έργο επάγωσε. Γιατί ευρεθήκα, ξέρω, η πεδάφη ακατάλληλα. Μα για όλα αυτά μπορεί να προβλέπεις ή μπορεί να δίνεις και λύσεις ακαριές. Τι συμβαίνει, κύριε Χαλίμητση? Βαγγέλη, όσον αφορά το Δήμο Μπάφου, δεν θα εμπλακώ στο πόσα εστίχησαν τα έργα. Θα σταθώ στο γεγονός ότι υλοποιήσαμε δεκάδες έργα, τα οποία ήταν στην ώρα τους. Για παράδειγμα, σε 11 μήνες καταφέραμε και κάναμε τις φοιτητικές εστίες. Και ήταν on time, δηλαδή σε 11 μήνες είναι χρόνος ρεκόρ και on time και τα υπόλοιπα έργα. Το κράτος, αγαπητέ Βαγγέλη, δυστυχώς, σχεδιάζουν έργο το οποίο η κυβερνητική μηχανή είναι τα κλασικά με τους κυβερνητικούς. Είναι Παρασκευή, δεν δουλεύουν. Ή δουλεύουν στο 10%. Τη Δευτέρα, επειδή είχαν ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, το ίδιο. Δουλεύουν 2-3 μέρες την εβδομάδα. Σχεδιάζουν έργα το 2024 με δεδομένα του 24 και τα υλοποιούν διότι τα γρανάκια της γραφειοκρατίας είναι τεράστια και υλοποιούνται έργα το 44. Το ίδιο έχουμε και με τον περιβόητο δρόμο της πόλης Χρυσοχούς, ο οποίος σχεδιαζόταν. Στο τέλος κατάληξαν στο design and build. Τα συμβόλια τα οποία υπόγραψαν είχαν πολλούς όρους οι οποίοι δεν ήταν ακαθόριστοι. Ασαφείς. Ναι, αλλά αυτό που είπετε εσείς είναι πολύ σωστό. Αφού αποφάσισες να κάνεις έναν έργο και υπήρξαν ασάφειες, πρέπει την ίδια ώρα να έχεις τον αρχιτέκτονα, τον πολιτικό μηχανικό, τον επιμετρητή και την ίδια ώρα εντός 24 ώρων να μπορούν να δώσουν λύσεις και οδηγίες στον εργολάβο για να προχωρήσει. Εάν παρουσιαστεί ένα πρόβλημα σε κυβερνητικό έργο, μέχρι να πάει το μήνυμα και να έρθει το χαπάρι στα δημόσια έργα και στους υπόλοιπους, θέλουν 3-4 μήνες. Αποτέλεσμα είναι ο εργολάβος είναι εκεί και κάθεται. Πληρώνουμε ως συνήθως εμείς τις καθυστερήσεις. Και το χειρότερο είναι ότι δεν υπάρχει φως στο τούνελ. Το συγκεκριμένο ο δρόμος έχουν παγώσει τα πάντα. Και ένα πράγμα το οποίο δεν είναι 100%.
Έχει φτάσει στα αυτιά μου ότι ενώ είχαν κάνει σε δύο σημεία τα αδρανήλικά τα οποία έβγαζαν από το δρόμο να τα έσπαζαν και να τα αναμίγνια με κάποια άλλα υλικά έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται στον δρόμο, έχω ακούσει ότι παίρνουν από ιδιωτικά εργαστήρια και το μείγμα το οποίο βγαίνει είναι αρκετά καλό και μπορεί να τοποθετηθεί, ενώ από άτομα του δημοσίου τους το απορρίπτουν. Μάλιστα. Και αν υπάρχει αυτό το πράγμα, πρέπει να διερευνηθεί εις βάθος. Μιχάλη, να βάλουμε μία ανωτελεία εδώ, να ευλογήσουμε λίγο τα γένια μας, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, και θα επανέλθουμε να δούμε αφενός τη διαχείριση αυτού του έργου που μας αποσχολεί εμάς τους παφίδες, τη διαχείριση του έργου, Πάφος, δρόμος Πάφος Πόλη Χρυσοχούς, και θα μιλήσουμε και για τα πρόσφατα γεγονότα με τις ανάρμοστες συμπεριφορές. Πάμε λοιπόν στο διαφημιστικό διάλειμμα. Από το 1980 η εταιρεία Καύσων προσφέρει στο κοινό της Κύπρου ηλιακά συστήματα άριστης ποιότητας, τα οποία αντέχουν στο χρόνο. Διασφαλίζουμε την ποιότητα των προϊόντων μας με την εξασφάλιση συστημάτων ποιότητας ISO 9001 και 2000, ώστε να είστε σίγουροι ότι οι ηλιακοί θερμοσύφωνες Καύσων θα σας προμηθεύουν με ζεστό νερό για πολλά χρόνια κάτω από οποιασδήποτε καιρικές συνθήκες. Σκέφτεστε να τοποθετήσετε ή να ανανεώσετε τον ηλιακό σας θερμοσύφωνα. Ζητήστε να ενημερωθείτε σήμερα για τις καταπληκτικές τιμές μας και την ποικιλία των προϊόντων μας. Επισκεφτείτε μας στο ιδιόκτητο εργοστάσιο μας στην Κολώνη ή καλέστε μας στο 7081-82, γιατί ηλιακοί θερμοσύφωνες σημαίνει Καύσων. Κυρίες και κύριοι, πάλι μαζί. Ο λόγος που θα εξετάσουμε λίγο επί τη βάση των φημών, διότι δεν ξέρω ούτε τα συμβόλαια, δεν ξέρουμε ούτε τους όρους, ούτε τα. Μόνο από τις ανακοινώσεις στις τηλεοράσεις να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Κύριε Χατζημιτσή, όταν κάνεις μία σύμβαση για έναν έργο, πρέπει να έχεις όλα τα ενδεχόμενα. Όλα τα ενδεχόμενα και τις ανομαλίες, πρέπει να έχεις τη δυνατότητα να τερματίσεις τη σύμβαση μονομερώς. Εάν ο σκοπός του έργου εξατμίζεται και δεν με την πορεία που έχουν πάρει τα γεγονότα, να μπορεί το δημόσιο να το τερματίσει και να βρουν οι δικαστές αν πρέπει να πάρει και πώς είναι αποζημίωση ο εργολάβος. Αυτό το πράγμα δεν το βλέπουμε να συμβαίνει. Έχει πελαγώσει το έργο, έχει σταματήσει εντελώς και δεν βλέπουμε μια πρωτοβουλία κάπου να πει να βάλουμε ένα άλλο εργολήπτη που να μπορεί να τελειώσει το έργο. Δεν θα μείνουν εκεί δέσμοι τώρα τα επόμενα χρόνια. Το δεύτερο θέμα είναι, επειδή οι δρόμοι είναι συμβόλαια που γίνονται με ποσότητες. Δηλαδή, δεν είναι κατά αποκομπή πόσο θέλω τόσα λεφτά να κάνω τον δρόμο. Θέλω τόσα λεφτά κάθε μέτρο του βράχου που σπάζω, κάθε τετραγωνικό πρέμιξ που κάνω, κάθε διχωμάτωση που απομακρύνω, κάθε χώμα καλό που φέρνω, που αναγυμνίω κτλ. Είναι επί τη βάση ποσοτήτων. Πού είναι λοιπόν αυτό το πρόβλημα? Και έχω ακούσει φήμες ότι έχει του κόσμου τους υπεργολάβους απλέρωτους, ο κυρίως εργολάβος. Μα τούτα τα πράγματα θέλει τόλμη να πάει να δώσει μια λύση, να τον απολύσει, να πάει στο καλό και να ξανακάμψει ένα συμβόλαιο με έναν καινούριο πάνω σε πιο υγιή βάση. Δεν ξέρω. Φοβούμαι πολύ ότι το συμβόλαιο που υπογράψαν ήταν πολύ χαριστικό για τον εργολάβο, για τους σκοπούς να πάρουν κάποιοι ωφελήματα, συμπάτειες, μίζες, όπως θέλετε, πέτε τα. Και έχουμε παγιδευτεί εκεί. Όμως επιμένω ότι για όλα υπάρχει λύση. Γόρδιο δεσμός να κοπεί. Πώς αισθάνεστε εσύ, Μιχάλη? Όλοι μας ρωτούν τώρα τι γίνεται με τον δρόμο της πόλης. Επέραν η δική μου εκτίμηση, αγαπητέ Ευαγγέλη, επειδή είμαι και στο επιμελητήριο της ΠΑΦΟΥ και έχω κάποια άλλη επιπλέον ενημέρωση, είναι ότι έχει κολλήσει οριστικά το θέμα του δρόμου ΠΑΦΟΥ πόλης. Το πρόβλημα. Καλώς που περνούν οι μέρες να ξεκολλήσει, ας πούμε, όταν δεν γίνονται. Μα αφού δεν υπάρχει πολιτική βούληση, αγαπητέ Ευαγγέλη. Δηλαδή, αυτό που είπετε, εάν φταίει ο εργολάβος, να κόψεις το συμβόλαιο μονομερός ή αυθημερών
του εργολάβου. Εάν όμως είναι οι συμβάσεις τις οποίες έχουν κάνει οι τεχνοκράτες της κυβέρνησης, τότε πρέπει να έρθει και να έρθουν κάποιοι υπαλλήλοι, να έρθουν πρώτων ευθυνών τους. Δηλαδή, πρέπει και οι δημοσίοι υπάλληλοι που κάνουν τις συμβάσεις να υπόκεινται σε κάποιον είτε πειθαρχικών ή οτιδήποτε έλεγχο ή και να απολύονται. Διότι δεν μπορεί συνέχεια οι συμβάσεις που είναι σε μεγάλα έργα να είναι προβληματικές. Πολύ σωστά είπετε, υπογράφεις με έναν εργολάβο, διότι και ο εργολάβος ο οποίος επήρε την προσφορά, επειδή είμαι και εγώ στον ιδιωτικό τομέα, εγώ νομίζω ότι δεν είναι εξυπαιτιότητα του εργολάβου, είναι εξυπαιτιότητα του κράτους. Ο εργολάβος ήρθε εδώ για να κάνει το κέρδος του. Από τη στιγμή που δεν ήταν διασαφηνισμένοι πλήρως οι όροι, ο εργολάβος έρχεται να πει: Κύριε, δώστε μου οδηγίες. Δεν δίνουν οδηγίες από τα κυβερνητικά, από την κυβερνητική υπηρεσία και έχουν κολλήσει. Με το θέμα των πληρωμών, καταλαβαίνετε ότι είναι με θέματα διατακτικά, τα ξέρετε καλύτερα. Μπορεί ο εργολάβος να λέει διεκπαιρέωσα το Α, κάποιοι κύριοι μέσα στο λογιστήριο της Δημοκρατίας να μην έχουν πάρει από τους πιο κάτω εξουσιοδότηση για να υπογράψουν. Είναι πολλά τα θέματα, είναι στο σκοτάδι το θέμα και το πιο καλό που θα ήταν έπρεπε ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στο συγκεκριμένο το θέμα να πάρει την πρωτοβουλία και να δώσει μία λύση. Την όποια λύση, ο δρόμος πρέπει να ξεκινήσει και να τελειώσει. Και υπολογίστε ότι εκκρεμεί ακόμα και η δεύτερη φάση, η οποία συνεχίζει να σχεδιάζεται. Κυρίες και κύριοι, εξοχότατε Νίκο Χριστοδουλίτη, πρόεδρε μας. Αύριο που θα πάτε εκεί στη Τσάδα για την σύνοδο, κάτι αρχηγή κρατών, κάτι θα γίνει, να βγείτε έξω. Να δείτε εκεί τα σκαψίματα, τη μισοτέλειο της σύραγγαν αυτό και να πάρετε μια πολιτική απόφαση να λυθεί αυτό το θέμα. Να πληρώσουμε τη ζημιά, αλλά να γίνει ο δρόμος. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Όταν ξεκινάς ένα δρόμο, εγώ προσωπικά έχω υπογράψει πέραν των χίλιων συμβολέων για ιδιωτικά έργα και πουθενά δεν είχαμε ένα διέξοδο. Είχαμε σε τρεις περιπτώσεις από τις χίλιες, έλυσα, κατήγγειλα το συμβόλαιο, το τερμάτισα και ανάθεσα σε άλλον εργολάβο τη δουλειά να ολοκληρωθεί. Διότι η ζημιά από το πάγωμα ενός έργου είναι πολλαπλάσια από τη ζημιά που μπορεί να αποδείξει ο εργολάβος. Διότι όταν τον απολύσει τον εργολάβο είναι όπως το χωρισμό. Κάτι φταίει, δεν είναι κουπάπανη και φταίει όλα εσύ. Όμως το δικαστήριο θα βρει την αναγκαία αποζήμιωση. Λοιπόν, ας το αφήσουμε και το θέμα. Λοιπόν, δώστε πολιτική λύση, κύριε Χριστοδουλίδη, να ξεκολλήσει και να φανεί φως στην άκρα της σύραγγας. Ακριβώς αυτό θέλουμε. Πάμε τώρα στα πρόσφατα γεγονότα, Μιχάλη, για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Ο ένας ανεξάρτητος θεσμός, οι θεσμοί πάνω στους οποίους βασίζεται η πολιτεία μας, ο τρόπος είναι να στηρίζεται σε πρόσωπα. Το διορίζει ο πρόσωπος και από εκείνη τη στιγμή είναι ανεξάρτητο και πρέπει να είναι ανεξάρτητο, δεν μπορεί να το πάψει κλπ. Και το κληρονομούμε. Έστω και εκείνο το πράγμα, όταν το καταργείς και βάλεις χέρι στη διάκριση των εξουσιών, η πολιτεία πάει περίβατο. Ο ένας θεσμός εδώ εξήλωσε τον άλλο θεσμό. Και ο τρίτος θεσμός, επειδή είχε δευτερογενή ωφέλη, έπαιξε μπελόν και ξυλώθηκε και συνεχίζει το σενάριο. Θέλω να μας φωτογραφίσετε έτσι τα γεγονότα. Αγαπητέ Ευαγγέλη, όσον αφορά την παύση του Γενικού Ελεκτή της Δημοκρατίας, μιλούμε ότι είναι κατακραυγή το ότι βλέπουμε τόσο και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και συναντώντας τον κόσμο, μιλούμε ότι ο κόσμος έχει φτάσει στα όρια του. Το τι έχει γίνει με τον Γενικό Ελεκτή, ο οποίος όντως, η προσωπική μου άποψη, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έκαμε έργο, έκαμε και λάθη. Εγώ δεν είμαι αυτός που λέω ότι ήταν αλάθαστος. Έκαμε λάθη ο Γενικός Ελεκτής, όμως επειδή επιτελούσε έργο, έκαμε και λάθη. Επειδή τους ξεσκέπασε όλους τους κυρίους όσον αφορά σε θέματα διαφθοράς, ήρθαν όλοι να τα βάλουν μαζί τους. Συμμάχησαν όλοι εναντίον τους. Και δέστε, τώρα στην Κύπρο έχει γίνει της μόδας η ανάρμοστη συμπεριφορά.
Ειλικρινά, εάν ρωτήσετε σε νομικούς κύκλους, σε έγκριτους νομικούς, να σας έλεγαν τι σημαίνει ανάρμοστη συμπεριφορά πριν τρεις μήνες, νομίζω δεν θα γνώριζε κανένας. Μα αγαπητέ μου Μιχάλη, ανάρμοστη συμπεριφορά μπορεί να είναι από έναν απλό πτέσμα μέχρι έναν πολύ σοβαρό ατόπιμα. Δηλαδή είναι μεγάλο range. Ανάρμοστο τι σημαίνει η λέξη? Κάτι που δεν ταιριάζει. Μια συμπεριφορά που δεν ταιριάζει. Μπορεί να σου είπα στραβά το πρωί καλημέρα και να σε αγριοκοίταξα, δεν είναι ανάρμοστη συμπεριφορά. Μπορεί όμως να σε έκλεψα και χιλιάδες ευρώ και πάλι είναι ανάρμοστη συμπεριφορά. Είναι ένα μεγάλο range. Και δεν είναι αυτό τώρα. Η ανάρμοστη συμπεριφορά αν υπερέβαλε, υπερέβαλε στην αποστολή του να τον εξηλώσουμε. Υπερέβαλε, πρέπει να του πούμε και μπράβο όταν έκανε περισσότερο από αυτά που πληρωνόταν. Έτσι απλά. Αγαπητέ Βαγγέλη, υπάρχει λαϊκή κατακραυγή στο συγκεκριμένο θέμα. Ο Οδυσσέας ο Μιχαηλίδης όντως έχει ξεσκεπάσει αρκετά σκάνδαλα. Το κακό τι γίνεται είναι ότι το Σύνταγμα, όπως σωστά έχετε αναλύσει, διορίζει ο εκάστοτε πρόεδρος και από την ίδια ώρα είναι ανεξάρτητος θεσμός και μάλιστα δεν μπορεί να τον παύσει κανένας μέχρι συγκεκριμένη ηλικία. Μάλιστα. Και τώρα επήγαινε ο ένας θεσμός ο οποίος διορίστηκε για να συγκαλύπτει τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έτσι λέει ο κόσμος. Έβαλε δύο πρώην υπουργούς. Μα είναι αδιανόητο. Τους υπουργούς σε μια κυβέρνηση η οποία χαρακτηρίστηκε από τεράστια τοπήματα και ήταν ενεχόμενοι, τους βάζεις εκεί να είναι η προσαγωγή να φέρουν ενώπιον της δικαιοσύνης τους εαυτούς τους και το αφεντικόν τους. Είναι εξορισμού λάθος. Και ο βοηθός και ο εισαγγελέας. Εξορισμού λάθος που εμπήκαν υπουργοί της τρέχουσας κυβέρνησης. Και έρχεται τούτος τώρα ο θεσμός, ο δίθεν ανεξάρτητος, και ξυλώνει τον άλλο θεσμό. Αυτό είναι συνέβη και περίπου. Με την ίδια λογική, αγαπητέ Ευαγγέλη, μπορεί να βρεθεί μηχανισμός, όπως έπαυσαν τον γενικό ελεγχτή, ακόμα ένας άλλος ανεξάρτητος θεσμός, να δούμε πάλι παύσεις. Πρέπει να συμμαχίσουν όμως γενικώς. Ναι. Όμως εμείς οι πολίτες θα είμαστε έρμεων των εκάστοτε συμφερόντων και κυβερνώντων ή θα πούμε ότι έχουμε ένα συντεταγμένο κράτος, ότι έχουμε νόμους, ισονομία, διαφάνεια, καθαρότητα για όλους τους πολίτες ή έχουμε κάνει τον λαό πλέον να υπάρχει δυσπιστία. Ήταν άκερον, ειλικρινά, και το χειρότερο είναι ότι έχει πάρει συνέχεια. Σήμερα διάβαζα στον τύπο ότι για να άρμοστη συμπεριφορά τώρα φέρνουν και τον κύριο Νίκο Λοϊζίδη, είναι συνδικαλιστής αστυνομικός, ο οποίος επειδή συνδικαλίζεται τροχιοδρομείται η παύση του για ανάρμοστη συμπεριφορά. Η ερώτηση είναι απλή. Αφού είναι στο αστυνομικό σώμα, γιατί τον άφησαν να είναι μάλιστα και συνδικαλιστής? Κύριε εφόσον Μιχάλη, του επέτρεψαν, όφυλαν και οφείλουν να τον αφήσουν να εκφέρει τις απόψεις του. Είναι φήμωση της ελευθερίας της έκφρασης, δυστυχώς. Παρακαλώ το control room να κάνει πάλι ένα διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί πρέπει να λύσουμε ένα τεχνικό πρόβλημα τώρα στο επόμενο ένα λεπτό και θα επανέλθουμε για να κλείσουμε την εκπομπή. Κύριε Χατζημιτσή, έχουμε 4 λεπτά να ολοκληρώσουμε την εκπομπή και θέλω να πείτε την άποψή σας τι πρέπει να κάνει ο κόσμος απέναντι σε αυτήν την πανολεθρία, την θεσμική. Τι εισηγήσετε, τι πρέπει να κάνει. Έχει προδοθεί από τους αντιπροσώπους του, από τους εκλεχθέντες, από την εξουσία, από τους θεσμούς. Έχει προδοθεί από όλους αυτός ο κατακαημένος λαός. Τι πρέπει να κάνει. Πείτε μας έτσι, δώστε ένα μήνυμα και να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση που δυστυχώς είναι καταθλιπτική. Μιλούμε για το χάλι του τόπου μας. Βαγγέλη, ο κόσμος ήδη τα μηνύματα
τα έχουν πάρει τα κόμματα, τα έχουν πάρει οι πολιτικοί. Στην Πάφο, για παράδειγμα, στις εκλογές που έχουν περάσει, ένας στους δύο ψήφιζε αποχή ή φιδεία. Άρα πρώτο κόμμα στην Πάφο ήταν ο φιδείας και η αποχή. Έχει κλείσει την πόρτα στα κόμματα. Το φαινόμενο του ΑΚΕΛ, το οποίο είχε κάνει προχθές την διαδήλωση κατά της διαφθοράς, το οποίο ήταν καθαρά κομματική εκδήλωση, δεν ήταν εκδήλωση. Με κάλεσαν και εμένα να πάω, αλλά τους είπα, εγώ σε εκδηλώσεις που βρίσκονται τα κόμματα, δηλαδή τα καρκινικά κύτταρα της δημοκρατίας, διότι εξυπαιτιότητος όλων των κομμάτων έχουμε καταντήσει τον τόπο σε αυτόν το χάλι, δεν είχα πάει. Η ΕΔΕΚ είχε πάει, ακούστε το αυτό. Το άκουσα και έφυγε. Και έφυγε. Επήγαινε και έφυγε. Δηλαδή, έχουμε φτάσει, το δίκο, ο πρόεδρος του δίκο ήταν στο εξωτερικό, αν δεν κάνω λάθος. Συντομεύεται, κύριε Χατζημίτση. Και έπαιρνε το παιδί του. Δηλαδή, εδώ ο κόσμος χάνεται. Εντάξει, και δεν θα το συνεχίσω. Έπρεπε να πάει να πάρει το παιδάκι. Ναι. Όμως, αγαπητέ Βαγγέλη, πώς αντιδρά ο κόσμος. Ο κόσμος, ο τρόπος που μπορεί να αντιδράσει δεν είναι στους δρόμους, διότι ο Κύπριος δεν είναι το άτομο το οποίο θα κατέβει στους δρόμους. Τι πρέπει να κάνει. Το τι πρέπει να γίνει είναι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές να συνταχθούμε όλοι, διότι τα κόμματα κατάφεραν το διέρε και βασίλευε. Όλοι εμείς οι οποίοι αντιδρούμε που κάτω. Κατάλαβα τι λέτε, να πάει στις εκλογές και να ψηφίσει, αλλά θα αρχίσουν αυτός είναι κουμπάρος μου, αυτός είναι ξάδερφος μου κτλ. Ίσως να χρειάζεται κάτι άλλο, Μιχάλη. Και νομίζω. Κοιτάξτε, θα σου δώσω. Να σκεφτούμε κι εμείς τι μπορούμε να κάνουμε. Βαγγέλη, η ανησύχηση μου είναι απλή. Εάν περιμένουν τα κόμματα των γενικών ελεκτήν ότι θα είναι υποψήφιος τους πρόεδρος της Δημοκρατίας και τον εκμεταλλευτούν χωρίς ο ίδιος ο γενικός ελεκτής και η ομάδα του δεν κατέλθει από τώρα στις βουλευτικές εκλογές, διότι εάν προχθές εξάγγελεν ότι η ομάδα του γενικού ελεκτή θα κατέβει αυτόνομα στις βουλευτικές εκλογές, ούτε το ΑΚΕΛ θα πήγαινε, ούτε ο κύριος Κουλίας θα έκαμνε. Πότε είναι οι βουλευτικές? Σε 18 μήνες. Γι' αυτό καλό την ομάδα του γενικού ελεκτή να αφήσουν τα κόμματα να κατεβάσουν συνδυασμούς ανεξάρτητους από σήμερα. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, η ομάδα του Γενικού Ελεκτή που έχει αλλάξει όνομα τώρα και είναι κατά της διαφθοράς, εύκολα πολύ θα ήβρε αξιόλογα στελέχη και όλη μια γροθιά μπορούμε να δώσουμε ένα μήνυμα ενάντια στα κόμματα τα οποία έχουν κάνει τον τόπο της διάλυσης. Τελειώνω, Βαγγέλη. Ναι. Στην Κύπρο δυστυχώς, εάν είχαμε το άθλημα της διαφθοράς σε Ολυμπιακούς αγώνες, η Κύπρος πάντα θα ήταν το χρυσό μετάλλιο. Αντί να παίρναμε χρυσό μετάλλιο στους αγώνες, να ανακτήσουμε τα χαμένα μας εδάφη, είναι το μετάλλιο της διαφθοράς. Λυπούμε, σε όποιους αρέσουμε, αν τους αρέσει, η Κύπρος δυστυχώς δεν είναι στη θέση που της αρμόζει όσον αφορά σε θέμα εντιμότητας και διαφθοράς. Είμαστε στον πάτο και αυτόν φταίουν οι πολιτικοί και το κατεστημένο. Κυρίες και κύριοι, εξαντλήσαμε τον χρόνο. Έβαλαμε τα δάχτυλα επί των τύπων των ύλων και πιάσαμε το σάπιο, τη σάπια σάρκα του κορμιού της διαφθοράς. Δεν ξέρω αν δώσαμε μια πρόταση ή μια ιδέα. Προβληματιστείτε κι εσείς να δούμε τι θα κάνουμε. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας.